Ναι, ναι, Αγγλία γίναμε. Λοιπόν, άντε να ξαναρθούμε στα φυσιολογικά μας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, είχατε προβλήματα εκεί με κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα αν δεν κάνω λάθος, από Ανατολή προς Μάλες, αυτό το δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είχατε και καθυζήσεις ή αν είχαμε κατολισθήσεις. Κατολισθήσεις είχαμε και είναι ένα φαινόμενο το οποίο και συμβαίνει χρόνια και θα ενδύνεται όσο περνά ο καιρός. Να. Δηλαδή είναι σίγουρο αυτό. Άμα συνεχίζετε τις βροχές, εννοείται. Και με βροχές και χωρίς βροχές. Μιλάμε για ένα κομμάτι του δρόμου της επαρχιακής οδού, το οποίο έχει καεί από το 80 και μετά άπειρες φορές, χωρίς να ακουγηθεί ποτέ μέτρα για αντικατάσταση των δέντρων ή προστασία. Ναι, ναι. Οπότε φεύγει δρόμου. Το έδαφος και έτσι χωρίς. Αυτό που λέμε τώρα, ότι το ανθρώπινο χέρι, βρε παιδί μου, μπαίνει έτσι, θα δημιουργεί τέτοια φαινόμενα χωρίς να Το κομμάτι της επαρχιακής οδού αυτό, από το καλό χωριό μέχρι τις Μάλες, είναι κατασκευής από το 60 επί χούντας, νομίζω. Όχι, νομίζω σίγουρα. Εκτοτε δεν έχει συμβεί κάποια σοβαρή παρέμβαση. Έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έτσι που το λέτε, θα μου θυμίσετε αυτούς τους ανθρώπους που λένε άρε χούντα που μας χρειάζεται για να φτιάξουν δρόμους. Ναι, όχι, δεν είμαι αυτής από αυτούς προς Θεού, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Να. Έτσι είναι η κατάσταση. Το διάστημα από το 11, το 12 μέχρι το 14 γίνανε στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά την κοινότητά μας. Να. 3 παρεμβάσεις γίνανε, 2-3 τυχεία της στήριξης. Και ένα τυχείο αποτροπής να πέφτουν πέτρες στο και οτιδήποτε άλλο στο δίκτυο. Τοποθετήθηκαν 7 χιλιόμετρα κυκλειδώματα. Έκτοτε είχαμε μόνο μία ζημιά που παρουσιάστηκε πρόπερση, αν θυμάστε, που έχουμε και φέτος πρόβλημα. Και αυτό διότι πάνω από το συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ιδιωτική πηγή. Και μετά μιλάμε για ένα κομμάτι δρόμου που δεν αφορά μόνο τις Μάλες. Σας λέω, είναι από το καλό χωριό μέχρι τις Μάλες. Το οποίο... Δηλαδή και πριν εκεί που είχαμε πάλι κατολιστεί από αυτό το δικό, λέτε, το δίκτυο. Καλό χωριό αυτό το δρόμο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε υπάρχει θέμα, δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Και θα πει τώρα κάποιος, κύριε Θεκυράκη, ευτυχώς που δεν είμαστε Χανιά, ας πούμε, έτσι. Ναι, ευτυχώς που δεν έπεσε αυτό το νερό, θα υπήρχε δρόμος. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι ανάγκη να είσαι επιστήμονα για να το καταλάβεις. Δεν φταίει το νερό τώρα εκεί, αλλά όταν λέμε ότι έχει καεί αυτό το σημείο, πόσες φορές. Αυτό ακριβώς. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Δηλαδή, δεν φταίει ο Θεούλης που έβρεξε, δόξα τω Θεώ. Έτσι, φταίει το ανθρώπινο χέρι που δεν μπήκε να κάνει κάτι καλό. Έτσι, μόνο φωτιές, καταστροφές, πυρκαγιές, χωρίς αποκατάσταση εκεί, με τη διάβρωση του εδάφους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, φεύγουν τα χώματα, δεν υπάρχει δέντρο να τα είναι, κρατήσει. Τα φαινόμενα αυτά θα εντείνονται όσο έχουμε χειμώνες, δηλαδή σοβαρούς χειμώνες, όπως φέτος θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Είναι σίγουρο αυτό και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τον κόσμο. Να. Θυμάμαι μια φορά είχε και πια τόσο τώρα, μεγάλη καταλήξη που είχε φύγει ο δρόμος πριν μερικά χρόνια. Είχε κοπεί ο δρόμος από εκεί και είχε γίνει ένα παρακαμπτήριο μέσα από χωράφια, αν θυμάμαι καλά, πριν μερικά χρόνια πάλι με την πρώτη βροχή. Έτσι, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι ήταν η βροχή εδώ, ας πούμε, τόσο μεγάλη, η ανθρώπινη παρέμβαση. Όχι, είναι αυτό που σας λέω. Ναι, είναι ένα κομμάτι δρόμου που είναι καταστροφικό. Και υπάρχει και όλα αυτά τα γεγονότα, οι φωτιές που σας λέω, καμία παρέμβαση ουσιαστική. Δηλαδή δεν έχει. Το κατάλαβα. Δηλαδή μια απλή δεντροφύτευση. Είναι μεμονωμένα, δεν υπάρχει. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν έτσι. Κι αλλιώς έχουμε κάνει προτάσεις. Μην ξεχνάτε ότι πριν 3 χρόνια είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Δηλαδή εκεί. Τίποτα, μηδέν. Καμία αποκατάσταση δηλαδή. Πέρα από την κοπή, το ξέρω. Τίποτα, ούτε. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Τι θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε γίνει μια δεντροφύτευση και όχι με πεύκα, με κάποια άλλα είδη δέντρων που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη φωτιά, λένε κάποιοι άλλοι. Έτσι, υπάρχει, ας πούμε, μια μελέτη από την περιφέρεια που δεν ξέρω αν κατάφερουν να την υλοποιήσουν φέτος, σε ένα σημείο που έχουμε πάντα πρόβλημα από κατάπτωση βράχων, από ψηλά, η οποία μιλά για άνοιγμα στο συγκεκριμένο σημείο και φύτεμα δέντρων μεγάλων ώστε να αποτρέπουν
Και διάβρωση του εδάφους, στο... ναι, ναι. Και αυτό, ναι. Ωραία. Τώρα, νερό έχετε? Τώρα έχουμε, το καλοκαίρι δεν θα έχουμε πάλι. Πάλι δεν θα έχουμε το καλοκαίρι νερό εκεί. Το καλοκαίρι δεν θα έχουμε, ναι, αφού το νερό φεύγει, πάει η θάλασσα. Δέκα πραμιά να έχουν κατέβει στη θάλασσα, τι να κάνουμε τώρα. Πόσο υπολογίζετε νερό τώρα να έχει φύγει από εκεί για θάλασσα, περίπου, δηλαδή... Έτσι με μια απλή... Δεν μπορώ να σας κάνω τέτοιο υπολογισμό. Σωστό, ναι, λέω τώρα, ναι, όχι έτσι. Αλλά είναι τραγικό αυτό, δηλαδή τώρα βρέχει, όλο το νερό πάει στη θάλασσα από εκεί. Κυρία Τζαγαράκη, και το καλοκαίρι δεν θα έχετε νερό να αποτίσετε τα ζαρζαματικά εκεί, οι παππούδες. Ότι χρειαζόμαστε χώρους αποθήκευσης του νερού, του βρόχινου νερού. Δηλαδή με τον πρώτο μήνα βροχών, με το νερό που φεύγει εντός από τον οικισμό, από τις μάλες, αν μπορούσαμε να το μαζεύουμε κάτω, κάπου που υπάρχει χώρος και υπάρχει και η δυνατότητα, διότι τα νερά τα βρόχινα εντός του χωριού φεύγουν στα συγκεκριμένα σημεία, είναι εύκολο να τα πάρεις. Μάλιστα, οι δρόμοι τώρα προς Ελάκανο από Μάλες και από Χριστό είναι εντάξει, τώρα θα δοθεί και ένα ποσό, αν το έχω καταλάβει σωστά, από το Χριστό προς Ελάκανο. Από Χριστό προς Ελάκανο, εκεί δίνεται ποσό, ένα ποσό, έχει γίνει κάποια μελέτη. Τώρα εντάξει, η άποψη η δική μου προσωπική είναι εντελώς διαφορετική από αυτό. Πιστεύω ότι χρειάζεται δραστική αντιμετώπιση του δρόμου και είχαμε να φτιαχτεί ο δρόμος. Δεν νομίζω ότι με αυτό θα λυθεί το πρόβλημα. Μετά από 5-6 χρόνια πάλι τα ίδια προβλήματα θα έχουμε. Είναι τέτοια η μορφολογία. Δηλαδή 225 χιλιάρικα τώρα που θα δοθούν εκεί θα πάνε στο Βρόντο. Αυτό θεωρώ εγώ. Εγώ πιστεύω ότι σε 4-5 χρόνια θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Είναι τέτοια η μορφολογία του εδάφους. Άρα τι θα μπορούσε να γίνει εκεί για να μην πέφτουν τόσα χρήματα? Η κυρία Τσαγκαράκη, μαζί τα λέγαμε πάλι, πριν μερικά χρόνια είχε ανακοινωθεί από την περιφέρεια, το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο κύριος Αρναουτάκης, ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο μπορεί να διατεθεί για την κατασκευή, διόρθωση του δρόμου από Μάλες προς το Ροπέδιο στο σύνολο. Από εκεί πιστεύω ότι είναι και η καλύτερη διέλευση προς το Στελάκανο, οι πιο ασφαλείες τουλάχιστον. Οπότε ο άλλος δρόμος, λέτε πάλι, μετά από λίγα χρόνια θα ξαναχαλάσει. Τώρα πώς γίνεται? Δεν το λέω εγώ, είναι φανερό ότι θα συμβεί αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά έτσι κι αλλιώς που θα μπουν εκεί χρήματα. Τώρα στο η Δεξαμενή εκεί που επίσης νομίζω χρηματοδοτείται στο Σελάκανο, που μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης για δίκτυα. Δεν το γνωρίζω, αυτό δεν αφορά την κοινότητά Όχι, μου. Όχι, το ξέρω, αλλά έχει να κάνει και με εσάς, δεν έχει να κάνει? Δεν έχει να κάνει, αλλά χρήσιμο είναι για την περιοχή. Υπάρχουν έτσι και αλλιώς μαλλιώτες που έχουν εκεί. Ναι, αυτό το λέω. Θα εξυπηρετηθούν, ναι, βεβαίως. Μάλιστα, εντάξει, είναι πολύ παθή περιοχή και εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κύριε Τσακυράκη. Όχι, εντάξει, τίποτα. Προσπαθούμε, συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Έχουμε τα προβλήματά μας. Τα ξέρουν αυτοί που πρέπει. Ελπίζω να μην ασχοληθούμε μόνο με τις εκλογές και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα. Τώρα, τι με τις εκλογές, τι κάνετε εκεί? Κουβεντιάζετε καθόλου το θέμα εκεί? Σας έχουν προσεγγίσει υποψήφοι? Έχουμε και πολλούς, δόξα τω Θεώ. Κοιτάξτε, κυρία Τσαγκαράκη, σας είπα, θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό που με κουράζει και είναι εκνευριστικό είναι ότι εντάξει, δεν γίνεται να ασχολούμαστε με τις εκλογές τώρα. Ναι, εντάξει, μέχρι μήνες. Σκέφτεστε κάτι να κάνετε αυτόνομα, ας πούμε, ως τοπική κοινότητα, με δικό σας ψηφοδέλτιο, με κάπως έτσι? Δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω. Υπάρχουν συζητήσεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας εκεί στις όμορφες, στις Μάλες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τσακυράκη. Αυτά.